τότε ανάδοχος. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 14 Απριλίου του 2016, περίπου 2 χρόνια μετά τη δημοπράτηση, και το έργο ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση και ολοκληρώθηκε με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό λένε τα χαρτιά, αυτό λένε τα μάτια μας, αυτό λέει η ζωή και η αλήθεια. Ο Δήμος μας, με όλες τις υπηρεσίες του, σε όλα τα στάδια, από το 2012 μέχρι σήμερα, μελέτη, εγκατάσταση εργοταξίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτέλεση του έργου, συνεργάστηκε άψογα με την Εργοσέ και συνέβαλε με κάθε τρόπο ώστε το έργο να ξεκινήσει και να αποπερατωθεί. Ευχαριστούμε λοιπόν την Εργοσέ. Το συγκεκριμένο έργο μαζί με την υπόγεια πεζοδιάβαση που θα παραδοθεί σε λίγες μέρες αποτελεί ένα κομμάτι σημαντικότατο του παζλ του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή, με έργα που ήδη εκτελέστηκαν: παιδικό σταθμός, έκτο νηπιαγωγείο, έκτο δημοτικό σχολείο, ασφαλτόστρωση της Μοναστηρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο μας, και με έργα που πρόκειται να εκτελεστούν: αστική ανάπλαση μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, ενταγμένη ανάπλαση και υποδημοπράτηση από το Δήμο μας, σε αυτό το σημείο που είναι τα κόμματα πίσω, καλλιτεχνικό γυμνάσιο Λύκειο, ήδη την Πέμπτη κυρία Νοτοπούλου, και σας ευχαριστούμε, έχουμε συνάντηση για αυτό το θέμα, με τις κτηριακές υποδομές, το 4ο νηπιαγωγείο στην οδό Αφροδίτης και ο νέος ιερός ναός του Αγίου Πολυκάρπου. Θέλω να συγχαρώ και την κατασκευάστρια εταιρεία και τους εργαζομένους αυτήν για τη συνεργασία μας και για το έργο του συνολικά.